Και φεύγουμε γρήγορα και πηγαίνουμε στην Άξο. Εντάξει, εδώ θα συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος από το πρωί είναι στην Νάξο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκουμε. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Πώς από εδώ? Έχουμε επιτροπή παρακολούθησης. Σωστά. Ναι, είναι. Η δεύτερη, η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης όλου του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ του Νοτιού Αιγαίου. Ναι. Είναι ετήσια. Φέτος γίνεται κάθε χρόνο σε άλλο τόπο και φέτος επιλέξαμε την Άξο, έτσι να έχουν μια δυνατότητα και μια ευκαιρία και το πολιτικό προσωπικό της Νάξου όλο, αλλά και ο κόσμος, να πάρει μια γεύση, μια εικόνα από το πώς λειτουργεί όλος αυτός ο βαρύς μηχανισμός, ο οποίος κινεί διαδικασίες και χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μετουσιώνονται σε έργα τα οποία βλέπει πια στην τελική τους μορφή. Αλλά για να φτάσει ένα έργο να γίνει, έχει δουλέψει πάρα πολύς κόσμος με πολλά χρόνια δουλειάς, πολλά χρόνια προετοιμασίας και πολύ βαριάς διαδικασίας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι καλό στο να εκπαιδεύεται το κοινό μας και η κοινωνία στο να έχει μια αντίληψη πώς λειτουργούν όλα αυτά, κύριε Γιάννη. Ωραία. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις τελευταίες εξελίξεις, τουλάχιστον με την συνάντηση που είχατε και χθες με τον κύριο Χαρίτση, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, τον υπουργό? Είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι ποτέ κάτι δεν είναι αρκετό, γιατί ξεκινάμε πάρα πολύ πίσω χρηματοδοτικά. Το Νότιο Αιγαίο είναι, νομίζω, πολύ εκοφαντικά αδικημένο σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή του. Πληρώνει άλλες ιστορίες. Πληρώνει, δεν σας ακούω. Πληρώνει τις ιστορίες που έχουν σχέση με το ότι είμαστε πλούσιος και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Πληρώνει πάρα πολλά από το παρελθόν. Οπότε δεν θα με δείτε ποτέ ικανοποιημένο ως προς την επίτευξη του τελικού στόχου. Mm-hmm. Από την άλλη όμως δεν μ' αρέσει να είμαι ούτε μίζερος. Και θέλω να αναγνωρίζω πάντα και να αποδίδω τα εύσημα όπου υπάρχουν. Και στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια καλή συνεργασία και ήδη αυτή η συνεργασία αποδίδει καρπούς. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πετύχει μια θεαματική αύξηση στους πόρους χρηματοδότησης του Νοτιού Αιγαίου. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά. Και τα 26,6 εκατομμύρια με τα οποία αυξάνουμε στην αυριανή συνεδρίαση το πρόγραμμά μας, mm-hmm. είναι ένα μέρος μόνο των χρηματοδοτήσεων αυτών που έχουμε πετύχει το τελευταίο διάστημα. Γιατί και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πριν από περίπου 45 μέρες πετύχαμε την υψηλότερη χρηματοδότηση που έχει ετήσια κατανομή, που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και από τη χθεσινή συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτση, και τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων, τον κύριο Κορκολή, βγαίνει η είδηση ότι ξεκινάμε άμεσα τις επόμενες μέρες και το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Νοτιού Αιγαίου, αλλά και άλλα ένα πακέτο το οποίο σχεδιάζεται τώρα, χρηματοδοτικό εργαλείο για έργα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Για διάφορους λόγους. Το οποίο σχεδιάζεται τώρα ως χρηματοδοτικό εργαλείο και θα το έχουμε σύντομα στη διάθεσή μας και θα είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια έργα τα οποία θα ενταχθούν μέσα σε αυτά τα προγράμματα? Μπορούμε να τα ανακοινώσουμε ή είναι ακόμα που δεν ανακοινώνεται? Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε φάση ανακοινώσεων για έργα. Εντάξει. Γιατί πάντα πρέπει να προηγείται η προκήρυξη, η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. Mm-hmm. Όμως από τη δική μας έρευνα σε όλα τα νησιά προκύπτει η γνώση ότι υπάρχουν έργα τα οποία είναι έτοιμα και αναζητούν χρηματοδότηση, πρώτον, και δεύτερον έχουμε μία εικόνα από προηγούμενες προκηρύξεις, κάποια τα οποία, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν χώρεσαν στις χρηματοδοτήσεις που είχαμε στις προηγούμενες προκηρύξεις. Ναι, σωστά, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε είμαστε απολύτως σίγουροι, απόλυτη σιγουριά μας αυτή, ότι το ποσό αυτό που αύριο εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας, των 26,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τις πρώτες προκηρύξεις που θα κάνουμε, θα απορροφηθεί αμέσως. Είστε ικανοποιημένος από την
από την αντίδραση εισαγωγικά της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού όσον αφορά τις προσκλήσεις που στέλνετε κατά καιρούς για διάφορα έργα. Γιατί μερικές φορές στέλνετε ξανά επαναλήψεις ότι δεν έχουν καλυφθεί. Ναι, ναι, έχουμε πρόβλημα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Έχουμε εντοπίσει που οφείλεται. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Και το πρόβλημά μας είναι ότι κάποιες στιγμές, ενώ αναζητούμε εναγωνίως πηγές χρηματοδότησης, κάποιες φορές έχουμε τη χρηματοδότηση, δεν έχουμε έτοιμα τα έργα για να ενταχθούν. Ναι. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται είναι πολλοί. Δεν είναι ένας ο λόγος. Έχει να κάνει και με την στελέχωση τον ΟΤΑ πρώτου βαθμού, των Δήμων της περιφέρειάς μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με τις διαδικασίες, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες ορίμανσης των έργων. Έχει να κάνει και με την νομοθεσία που διέπει τις δημοπρατήσεις των μελετών. Έχει να κάνει και με τη διαδικασία που διέπει τις δημοπρατήσεις των έργων. Μάλιστα. Γενικά είναι τόσο δεδαλώδες πια, έχει γίνει τόσο δυσκίνητο όλο αυτό το σύστημα διοικητικά, που πλέον πραγματικά είναι ασφιχτικό. Είναι ασφιχτικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι προσφέρει κάτι παραπάνω στα ζητήματα της διαφάνειας, διότι έχουμε εντοπίσει διαδικασίες όπου πραγματικά είναι εξαιρετικά έτσι τυπολατρικές. Δεν έχουν να προσδώσουν απολύτως τίποτα, ούτε σε διαφάνεια, ούτε σε τήρηση κανόνων άλλης έτσι, αξιοκρατικής ή χρηστής διοίκησης. Και απλά είναι μια βασανιστική διαδικασία επανάληψης διαδικασιών οι οποίες είναι παντελώς άχρηστες. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεστε από τον ιδιωτικό τομέα, οπότε νομίζω ότι αυτά τα πράγματα λίγο, ακόμα και αν έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, σας ενοχλεί είναι λίγο. Ένα σοκ, αυτό είναι ένα σοκ. Όταν τον ιδιωτικό τομέα σε αυτό είναι ένα σοκ, πολύ μεγάλο σοκ. Μάλιστα. Δεν το συζητάτε. Κατάλαβα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω σε αναφορά τη ΣΥΜΗ και την αντίδραση που υπήρξε. Είστε ικανοποιημένος από την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στην υπόθεση της ΣΥΜΗΣ, γιατί είναι πιο πρόσφατη όσον αφορά την καταστροφή που έγινε? Νομίζω ότι τον κρατικό μηχανισμό στην περίπτωση της ΣΥΜΗΣ το βγάλαμε ασπροπρόσωπο εμείς. Ναι, εννοώ τη δική σας αντίδραση και του κρατικού μηχανισμού. Όλο μαζί είναι, έτσι, μην το διαχωρίζουμε σε αυτή την περίπτωση. Η περιφέρεια του Αιγαίου, ο στρατός, ήταν οι δύο βασικοί φορείς οι οποίοι βρέθηκαν το ίδιο βράδυ στη ΣΥΜΗ και παρέμειναν εκεί μαζί με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Ήταν οι τρεις φορείς οι οποίοι σήκωσαν το φορτίο όλο στο νησί και ακόμα και τώρα που μιλάμε η δουλειά συνεχίζεται. Ναι, στη ΣΥΜΗ ήταν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές. Έχουν περάσει τώρα πόσο διάστημα έχει μια περάσει. Μια εβδομάδα πλέον. Παραπάνω. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα και ακόμα καθαρίζεται το νησί. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά που έγινε. Δόξα τω Θεώ. Δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Δεν χάσαμε ανθρώπινη ζωή. Εδώ και πέρα έχουμε υλικές ζημιές. Και ό,τι έχει υποστεί το νησί, δρομολογούμε αυτή τη στιγμή και την αποκατάστασή του. Μάλιστα. Με ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης που απαιτείται για την αποκατάσταση αυτών των βλαβών, να το αναλαμβάνουμε και αυτό εμείς, περιφέρειον του ίδιου. Κατάλαβα. Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή διαβάζω ότι σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ή τουλάχιστον να μπει σε συζήτηση, οπότε θα... αισθάνεστε ικανοποίηση, γιατί είστε από τους ανθρώπους που είχατε δηλώσει ότι πρέπει κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν από αυτή την εξέλιξη? Από την πρώτη στιγμή, όταν αναλάβαμε το 2014 και από την τότε κυβέρνηση, είχαμε καταθέσει την πρόταση ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η χώρα στην νομιμοποίηση των λιμενικών της εγκαταστάσεων, με διαδικασίες οι οποίες να έρχονται να αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα και των καταστάσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και των εγκαταστάσεων αυτών. Έχουμε 115 λιμάνια περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έχουμε 115 λιμάνια και δεν έχουμε κανένα νόμιμο. Κανένα νόμιμο.
Και όλη η διαδικασία γινόταν με τον 2971 του 2000, τον νόμο περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Ό,τι δηλαδή έπρεπε να κάνουμε εμείς οι πολίτες που μπορεί να είχαμε κάπου μια αυθαίρετη αποθήκη ή κάτι άλλο, έπρεπε να γίνει και στα λιμενικά ταμεία για την νομιμοποίηση των λιμανιών. Αυτό είναι και παράλογο, είναι και εντελώς παράδοξο. Ναι. Διότι αυτές είναι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν χτιστεί με δημόσια δαπάνη. Σωστά. Εγώ λοιπόν από την πρώτη στιγμή είχα την εξής και εξακολουθώ να έχω την εξής άποψη. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Είναι νομίζω αυτή η βρετανική έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει, μάλλον στο βρετανικό ναι. δίκαιο. Είχατε ναι. χρησιμοποιήσει το 2014. As it is where it is. Ναι, αυτό ακριβώς. Που είναι ναι. τώρα. Έτσι, όπως είναι τώρα οι εγκαταστάσεις αυτές. Ή αν θέλει το κράτος να κάνει πραγματικά, να δείξει ότι πραγματικά γυρίζει η σελίδα και η Ελλάδα που μας πλήγωσε θα αποτελέσει παρελθόν, εφόσον το ίδιο το κράτος έχει εκτελέσει έργο αυθαίρετο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ναι, όταν λέμε ότι ένα δημόσιο έργο σήμερα χαρακτηρίζεται αυθαίρετο, πρέπει να αναζητήσει τις ευθύνες, ποιοι υπέγραψαν τότε αυτά τα έργα, ποιοι υπέγραψαν τις χρηματοδοτήσεις του, ποιοι υπέγραψαν τις εντάξεις των έργων και ποιοι υπέγραψαν τις εκταμιεύσεις των χρημάτων αυτών. Ναι. Εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα στη Ρόδο, το φαινόμενο, το ανακαλύψαμε τυχαία, που πήγαμε να κάνουμε ένα έργο για την καλή μας την καρδιά, εννοώντας ότι δεν είναι έργο αρμοδιότητάς μας, στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου και βρήκαμε μέσα στις εγκαταστάσεις του κτίρια αυθαίρετα. Oh. Ποιος τα έκτισε αυτά τα κτίρια, οι ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι αυθαιρέτησαν? Όχι, έχει ένα σχολείο αυθαίρετο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυθαίρετο σχολείο σε αυτή τη χώρα? Εάν λοιπόν το κράτος αυτό θέλει να δείξει στους πολίτες ότι πραγματικά η Ελλάδα που μας πλήγωσε και η Ελλάδα που πτώχευσε πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αναζητήσει ποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Μία γενική και αόριστη συζήτηση, η οποία έρχεται και οριζόντια απαξιώνει όλους τους έχουν περάσει από την πολιτική ζωή, είναι και επικίνδυνη, δεν είναι και καθόλου ωφέλιμη. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπογράψει το έργο, το έχουν εντάξει και το έχουν χρηματοδοτήσει. Εδώ θα αναζητηθούν ευθύνες. Εδώ γιατί δεν αναζητούμε ευθύνες? Όχι, πρέπει. Όπως και στα λιμανικά ταμεία. Ναι. Σήμερα λέμε λοιπόν ότι με τα σημερινά δεδομένα όλα μας τα λιμάνια είναι αυθαίρετα. Πάρα πολύ ωραία. Τα λιμάνια τι τα έκτισαν, ιδιώτες? Πολιτικά πρόσωπα έχουν υπογράψει τις χρηματοδοτήσεις των έργων αυτών, έχουν υπογράψει τα δημόσια έργα, τις δημοπρατήσεις τους και τις εκταμιεύσεις τους και τις χρηματοδοτήσεις τους. Θα αναζητηθούν ευθύνες. Εμείς σήμερα γιατί χάνουμε μία δεκαετία από την αξιοποίηση των λιμανιών αυτών? Εμείς για παράδειγμα στο λιμάνι της Νάξου έχουμε μία οψιόν, να το πω έτσι, για ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Για να αλλάξουμε την μορφή του λιμανιού. Δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή η διοικητική κατάσταση του λιμανιού σήμερα, η σημερινή διοικητική του αποτύπωση, δεν επιτρέπει τη διενέργεια οποιοδήποτε έργου. Οι κάτοικοι της Νάξου χάνουν μία δεκαετία ανάπτυξης. Δεν υπάρχει υπεύθυνος γι' αυτό. Ναι. Γιατί πρέπει να απολογούμαστε σήμερα όλοι, ώστε να είμαστε όλοι διάδοχοι ή και σύμμαχοι ή συνεργοί μιας διοίκησης της φιλοσοφίας του «μαζί τα φάγαμε». Ναι. Δηλαδή το λαϊκισμό να μην τον αυτοσυντηρούμε, να μην τον αυτοτροφοδοτούμε, έτσι. Σωστά. Ο λαός της Νάξου χάνει και ο προορισμός Νάξος χάνει μία δεκαετία. Έχασε μία δεκαετία. Ναι. Υπάρχουν υπεύθυνοι γι' αυτό. Γιατί το λέω, θα σας πω γιατί κύριε Γιάννη. Διότι όλο αυτό το διάστημα, αλλά και σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, και θυμηθείτε τα λόγια μου στο άμεσο μέλλον, mm-hmm. αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλη αυτή την αταξία και για όλα αυτά, θα βγουν ξανά στο προσκήνιο και θα μας κουνάνε και το δάχτυλο δίνοντάς μας συμβουλές και δίνοντάς μας νουθεσίες. Ναι, το έχουμε αυτό εμείς οι Έλληνες. Το έχουμε αυτό, βεβαίως. Το έχουμε, ναι, όντως. Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι αστρογραφούν συχνά προκειμένου να μας δείξουν ότι στερούμενοι τη σοφία τους χάνουμε πολύτιμη γνώση, και είναι αυτοί οι οποίοι πλησιάζοντας τις εκλογές θα βγουν ξανά από το χρονοτούλαπο και θα έρθουν να μας θυμίσουν την παρουσία τους. Θα έρθει κανένας όμως να παρουσιάσει το πραγματικό αποτέλεσμα από το πέρασμά τους από το δημόσιο βίο? Όχι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Δυσάρεστα κουβέντες, αλλά πραγματικές και αληθινές. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Και αν θέλουμε να κάνουμε ένα restart κάποια στιγμή και να πούμε ότι ξεκινάμε
ξεκινάμε να ξαναβάλουμε μπροστά τον τόπο μας να βρει ένα καλύτερο μέλλον, αυτά πρέπει να τα απαντήσουμε. Μακάρι να πάρουμε απαντήσεις κάποια στιγμή σε όλα αυτά. Μακάρι. Και να αποδοθούν και ευθύνες και να προχωρήσουμε μπροστά για να αφήνοντας πίσω το παρελθόν οριστικά. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος δυστυχώς είναι δύσκολος για όλους. Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε, ναι, βέβαια. Το απόγευμα και αύριο. Ευχαριστούμε έχει και πολύ. Το συμβούλιο αύριο, νομίζω. Ναι, έχει κάποια στιγμή. Ναι, έχει. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε και γενικότερα για την περιφέρειά μας, για το σύνολο των νησιών μας. Αλλά και για την Άξο ιδιαίτερος αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα.